Adada tek bir Türk kalmayınca. Φουλάρει μηχανές η τουρκική μηχανή προπαγάνδας επιχειρώντας άνοιγμα στη διεθνή κοινότητα μέσω της προπαγανδιστικής σειράς μια φορά στην Κύπρο. Άλλωστε η Τουρκία χρηματοδοτεί τις σειρές της για να έχουν χαμηλό κόστος να τις αγοράζουν και να τις προβάλλουν τα δίκτυα σε πολλές χώρες και στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή με καθαρά πολιτικούς σκοπούς, δηλαδή το χρησιμοποιούν σε εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας. Ο Ερντογάν αξιοποιεί στο πλαίσιο αυτό το μέγα εργαλείο της προπαγάνδας. Επιχείρη μέσω της δραματοποίησης να ασκήσει αυτό το οποίο λέμε πέρα από προπαγάνδα δημόσια διπλωματία, να επιβάσει δηλαδή ακροατήρια σε διάφορες χώρες. Με σκοπό να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα, ένα ευνοϊκό περιβάλλον για κάποιο επιδιωκόμενο πολιτικό σκοπό και τότε πλέον πράγματι αυτό εγγράφεται σαν προσπάθεια στα πλαίσια ενός σχεδίου στρατηγικής επικοινωνίας. Στόχος της Άγκυρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Τμήματος Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι αφενός η εξυπηρέτηση ενός εμπορικού σκοπού και αφετέρου η εξυπηρέτηση ενός πολιτικού σκοπού. Δεν αποκλείεται να αποτελεί την προεργασία, να το έτσι, μιας επιδίωξης διχοτόμησης πλέον εντελώς επίσημης. Με τον καθηγητή να στέλνει το μήνυμα πως η Άγκυρα χτίζει ένα επιχείρημα το οποίο θα προσπαθήσει να κεφαλαιοποιήσει αργότερα από το ακροατήριο το οποίο θα παρακολουθήσει την τουρκική σειρά σε διάφορες χώρες του κόσμου.